Σήμερα λοιπόν οι προσπάθειες μαζί με τον Βαβακά δικαιώθηκαν. Παλέψαμε 2-3-4 μήνες να ξαναλειτουργήσουμε το μορφωτικό σύλλογος που ήταν σε πάυση. Σήμερα λοιπόν βγήκε αυτό το αποτέλεσμα μετά από πολύ κόπο, σε συνεργασία με τα παιδιά που παρόλα προσωρινή διοίκηση παλέψαμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε αυτό το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Ζητάω συγγνώμη από την γειτονιά, τους περίοικους εδώ, που ενόπλησε αυτές τις μέρες με τις εργασίες που κάναμε εδώ για να φτιάξουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ζητάω την κατανόησή τους και τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Κωσούμουλο, εμείς σαν Δήμος βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και υλικά, ό,τι βλέπετε υλικό είναι δικό μας, και προσωπική εργασία, εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχω να πω δύο λόγια, ότι το ένα χέρι νύπει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Αυτό πρέπει να το τηρούμε και αυτό κάναμε και είδατε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους. Με πρωτοβουλία του τοπικού προέδρου κυρίου Αριστίδη Τσιρόπουλου και του Δημοτικού Συμβούλου Τάκη Βαμβακά έβαλαν ξανά εμπρός τη μηχανή του συλλόγου με προσωρινό Δέλτα Σίγμα, με άτομα που ήθελαν να συνεχίσουν το έργο των δημιουργών τους, και με φρέσκες ιδέες σε εθελοντική εργασία μέσα σε 2 μήνες έφτασαν στο σημείο να συγκεντρωθούμε όλοι σήμερα εδώ σε χριστουγεννιάτικη γιορτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σπόνσορες που βοήθησαν το έργο μας. Για πες μου, τι θα ευχηθεί στον κόσμο όλο. Από εδώ, από εδώ μερικά. Τι θα ευχηθεί στον κόσμο. Και. Είναι και χαρά, ναι. Τη Μαργαλένα τι θα μας πει, Μαργαλένα. Είναι κανείς.